Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Μαυρίδου, εκπρόσωπε του Δήμου, του Δημάρχου Κατερίνης, εκπρόσωπε της βουλεύτριας της κυρίας Κούφα, κύριε Πρόεδρε της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, κύριε Δημινά, ιδρυτά της Σχολής Γονέων, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε στην προτελευταία για το 2015 εκδήλωση της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Έχουμε καλέσει δύο ομιλητές, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, ο οποίος εκτάκτος βρίσκεται στο εξωτερικό. Μας έστειλε όμως το χαιρετισμό του και θα τον αναγνώσουμε στη διάρκεια της εκδήλωσης. Και τον κύριο Δημήτριο Νικόλσκι για ένα θέμα για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, μια που 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκδήλωσή μας. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Παναγιώτης Κουρουπλής, βρίσκεται εκτάκτος στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, μας έστειλε τον χαιρετισμό του, τον οποίο θα το διαβάσουμε και θα προχωρήσουμε μετά στην εισήγηση του κυρίου Νικόλσκη. Γραφείο Υπουργού προς Πρόεδρο Σχολής Γονέων Κατερίνης. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ παρευρισκόμενοι, θα ήθελα με την ευκαιρία του αφιερώματος της Σχολής Γονέων της Κατερίνης στην Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία με θέμα τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, μολονότι θα ήταν μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας, οι εξαιρετικά πιεστικές κυβερνητικές υποχρεώσεις μου στερούν αυτή τη δυνατότητα, καθώς θα βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα που έχω δώσει και συνεχίζω να δίνω για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη μνήμα πρέπει να κάνουμε ωστόσο και στα δικαιώματα των γυναικών ΑΜΕΑ, οι οποίες πολλές φορές είναι θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία που θα ορίζει η ίδια τη μοίρα της και όχι μια κοινωνία υπηκόων, παθητικών αποδεκτών, ρύθμισης τύχης τους από τους άλλους. Θέλουμε μια κοινωνία που δεν θα παραχωρήσει σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για αυτήν χωρίς αυτήν. Ας δώσουμε όλη τη μάχη ενάντια στις προκαταλήψεις και στους αποκλεισμούς. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας, ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Ο κύριος Δημήτριος Νικόλσκι είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των ΑΜΕΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα, αύριο το μεσημέρι πετάει για τις Βρυξέλλες, όπου θα παραβρεθεί στο συνέδριο το οποίο έχετε, στην εκδήλωση που έχουν. Όπως ξέρουμε, 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ΑΜΕΑ, γι' αυτό και η Σχολή Γονέων σε συνδιοργάνωση με τη Μέριμνα Κατερίνης, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, διοργανώσαν αυτή την εκδήλωση. Ο κύριος Δημήτριος Νικόλσκι είναι απόφυτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις διεθνείς σχέσεις και ειδικότερα σε θέματα σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης, κατέχει μάστερ στην εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα και έρευνα αγοράς του Πανεπιστημίου του Westminster του Λονδίνου. Έχει εργαστεί στο Λονδίνο αρχικά και στην Αθήνα μετέπειτα, στον κλάδο της διαφήμισης, καθώς και της έρευνας αγοράς. Είναι στέλεχος για πολλά χρόνια σε πολυεθνική εταιρεία μετρήσεων, επισκεψιμότητας διαδικτυακών τόπων και σχεδιασμού online ερευνών. Ο κ. Νικόλσκι εργάζεται στο δημόσιο τομέα, στελεχώνοντας αρχικά το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν το Υπουργείο Εργασίας σε θέματα προνοιακής πολιτικής και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρίες. Είναι πρόεδρος, όπως είπαμε, της Επιτροπής για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για τα Άτομα με Αναπηρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής και εκπρόσωπος των επιτροπών αυτών σε διεθνή συνέδρια και φόρουμ, παρουσιάζοντας τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την προσβασιμότητα, καθώς και την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για θέματα της αναπηρίας. Κύριε Νικόλσκι, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ από την πλευρά μου την εκπληκτική χοροδία του Λιτόχωρου, η οποία είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα. Για όσους είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε έτσι και τα προηγούμενα χρόνια σε διάφορες εκδηλώσεις, ήμουν τυχερός. Το καλοκαίρι είχε κάνει ένα αφιέρωμα και είχα παραβρεθεί σε μια συναυλία που είχε δώσει. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον δάσκαλο για την φοβερή, έτσι, υπέροχη και πολύ ζωντανή διδασκαλία της χοροδίας. Κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ έτσι εύκολο να γίνει. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κορομπίλη, και φυσικά τον συνδιοργανωτή της εκδήλωσης, τον πρόεδρο της Μέριμνας, τον κύριο Σολδάτο, για την πρόσκληση που μου απήθανε να βρίσκουμε εδώ
και η θέρμη τους με έκανε να βρίσκομαι σε αυτή την ωραία πόλη της Κατερίνης, που πραγματικά έτσι έχω να έρθω αρκετά χρόνια. 30 χρόνια και ίσως και περισσότερα. Μικρό παιδί, είχα ωραίες εικόνες, ωραίες αναμνήσεις και να ομολογώ ότι το μέρος ήταν και ένα έτσι από τους λόγους που με έκανε να δεχτώ την πρόσκληση. Να το πούμε και αυτό, ήρθε το απόγευμα και θα φύγει ξανά το βράδυ για την Αθήνα, γιατί αύριο, όπως είπαμε, πετάει για Βρυξέλλες. Ήτανε οριακές οι ημερομηνίες και παρόλα αυτά έτσι αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ήταν χαρά μου το τέλος πάντων. Δεν είναι να λέμε πολλά λόγια. Ήταν για μένα χαρά και ευχαρίστηση να βρίσκομαι εδώ. Και ειδικά στην Κατερίνη, πραγματικά στη τυχερή, γιατί είναι μια πόλη ιδιαίτερα προοδευτική, που πάντα στη δική μου έτσι δισογκρασία συμβόλιζε αρκετά σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο. Πριν ξεκινήσω, μάλλον ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι, όπως βλέπετε, ο τίτλος είναι «Δικαιώματα και διακρίσεις». Χθες το βράδυ τον άλλαξα. Αρχικά είχα ένα άλλο τίτλο, αλλά μάλλον όλα τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ έχουν εμπόδια. Και τα εμπόδια είναι διακρίσεις που βιώνουν κάθε φορά. Επομένως, θεώρησα ότι είναι πιο σημαντικό να μιλήσουμε για δικαιώματα και διακρίσεις. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Λέω ΑΜΕΑ γιατί αν ρωτήσω, αν σας ρωτήσω όλους εσάς και άλλους πολλούς, τι σημαίνει ΑΜΕΑ, κάποιοι θα πούνε άτομα με ειδικές ανάγκες, κάποιοι θα πούνε άτομα με αναπηρίες. Μας αρέσει να λέμε σε όλους άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά ο σωστός τίτλος είναι άτομα με αναπηρίες. Άτομα με ειδικές ανάγκες είναι κάτι που το λέμε για να ευλογούμε λίγο τα γένια μας ή να γαλινεύουμε τις ψυχές μας. Ο σωστός τίτλος είναι άτομα με αναπηρίες. Άτομα με ειδικές ανάγκες, με καλές ή κακές ανάγκες έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε ικανότητες και όλοι έχουμε ανάγκες. Επομένως, όπου ακούμε, το ακούμε συχνά άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν είναι το ορθό. Είναι λίγο κάτι που έχει να κάνει με τις ευθύνες σαν κοινωνία έχουμε απέναντί τους και μας αρέσει να το γαλινεύουμε. Επομένως, όρος είναι άτομα αναπηρίας, όρος ο οποίος έχει υιοθετηθεί από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και αυτός είναι όρος τον οποίο. Όρος ο οποίος πλέον υιοθετούμε και σε όλο το κράτη-μέλη. Το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θέσπισε την 3η Δεκεμβρίου, για όσους δεν γνωρίζουν, Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρίες, να εορτάζεται σε όλα τα κράτη του κόσμου και συνήθως γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες στις περισσότερες φορές έχουν το χαρακτήρα, να το πω λίγο έτσι, το θυμόμαστε και αυτό μια φορά το χρόνο. Κάτι γίνεται και με αυτή την κατηγορία, την ιδιαίτερα ευπαθή κατηγορία των ατόμων. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα όλοι προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι 3η Δεκεμβρίου είναι περισσότερο ημέρα σκέψης, είναι μια ημέρα την οποία καλούν έτσι όλοι να σκεφτούμε ο καθένας στην πλευρά τι μπορεί καλύτερο να κάνει, μια ημέρα που μπορούμε να δούμε σαν άτομα αλλά και σαν φορείς που εκπροσωπούμε πολιτικές ή σχεδιάζουμε πολιτικές, τι σωστό έχει γίνει ή τι πρέπει να γίνει στο υπόλοιπο της χρονιάς. Περισσότερο αυτή η μέρα έχει πέρα το συμβολισμό, έχει και μια ουσιαστική διάσταση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο πιο μεγάλος, από έτσι μια εισαγωγή, είναι ο πιο μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός, έχει 47 κράτη-μέλη, έχει χώρες που εκτείνονται από τα βόρεια της Ευρώπης μέχρι τα πολύ ανατολικά σύνορά μας. Χώρες οι οποίες έχουν αναπτυγμένο κοινωνικό δίκτυο προστασίας και χώρες οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ πίσω ακόμα και στα βασικά θέματα προνοιακής πολιτικής και αλληλεγγύης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2006 υιοθέτησε μια οδηγία, το Συμβούλιο Υπουργών υιοθέτησε μια οδηγία για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Η οδηγία αυτή έγινε σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης για το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μια στρατηγική η οποία συνεχίζει και υπάρχει μέχρι και τώρα, από το 2006 μέχρι το 2015, και
αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Το σχέδιο δράσης έχει 15 άξονες δράσης που περιλαμβάνουν όλες τις πολιτικές που έχουν να κάνουν την προσβασιμότητα, με την πρόσβαση στον τουρισμό, με την πρόσβαση σε πολιτικές εκδηλώσεις, την απασχόληση, την εργασία, πολιτικές που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ατόμων αναπηρίες, που είναι βασικό κομμάτι στο σχεδιασμό πολιτικών για τα ΑΜΕΑ, πολιτικές που ακόμα έχουν να κάνουν με την ευαισθητοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. Όπως βλέπετε, έχω κάποιες σημειώσεις, ενίοτε τις κοιτάζω, τις περισσότερες φορές δεν τις κοιτάξω, προσπαθώ να αποφύγω αυτό το οποίο μου κάνανε και εμένα όταν παρακολουθούσα ομιλίες, να διαβάζουν και απλά να απαγγέλουν. Λοιπόν, το σχέδιο δράση για την αναπηρία, όπως σας είπα, λίγη το 2015 και πλέον ξεκινάμε μια καινούρια περίοδος. Θα είναι νέα στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αναπηρία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της διαμόρφωσης και θεωρούμε ότι από το 2016 θα είναι ορατή και θα είναι μια πολιτική η οποία θα έχει, να το πω έτσι, δρόμο μπροστά της να διανύσει. Χωρίς να παρνιέται το παρελθόν, χωρίς να παρνιέται το σχέδιο δράσης, η νέα στρατηγική θα στηριχθεί πάνω στο σχέδιο δράσης και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει πολιτικές που έχουν να κάνουν κυρίως με οδηγίες, κανονισμούς που πρέπει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν. Τώρα ερχόμαστε και λέμε, όλα αυτά φαντάζονται θεωρητικά και είναι θεωρητικά, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο όταν κάτι πρέπει να γίνει. Και εκεί είναι η μεγάλη σύγκρουση και η μεγάλη διαφορά. Καλή είναι η θεωρία, τι κάνουμε στην πράξη. Θα δούμε τι γίνεται και στην πράξη. Θέλω να πιστεύω, σίγουρα θα έχουμε και χρόνο στο τέλος να κάνουμε ένα διάλογο, μια συζήτηση. Αυτό είναι και το ζητούμενο πάντα σε τέτοιες είδους εκδηλώσεις, να μην κάνουμε απλά ομιλίες και να απαγγέλουμε σε εισαγωγικά κάποια λογίδια, απλά να γίνεται ένα ζωντανός διάλογος, να ακούγονται απόψεις και να βγει κάποιο νόημα στο τέλος. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια επιτροπή, στην οποία επιτροπή τυχαίνει να προεδρεύω, η επιτροπή που αποτελείται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών και η επιτροπή, το έργο της κυρίως έχει να κάνει με την υλοποίηση, τον έλεγχο των πολιτικών που γίνονται στα κράτη-μέλη σχετικά με τις οδηγίες που επιβάλλει το σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη πολιτικών για τα άτομα αναπηρίες. Έχει δουλειά να κάνει η επιτροπή, όπως περισσότερη δουλειά έχουν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Εκεί πέφτει η μεγάλη ευθύνη. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που ξέρουν όλοι που αντιμετωπίζουν τα άτομα αναπηρίες στη ζωή τους σχετίζεται με τις διακρίσεις που βιώνουν καθημερινά, διακρίσεις που βιώνουν σε ένα μεγάλο αριθμό ενεργειών και δράσεων της καθημερινότητας. Το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε καθημερινά όταν συναναστροφόμαστε άτομα με ΑΜΕΑ και όχι μόνο. Αυτό το οποίο ζητάμε, αυτό το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε όλη τη διαδικασία, στο σχεδιασμό των πολιτικών για τα άτομα αναπηρίες, είναι η συνεργασία με τις οργανώσεις και τις φορείς των ΑΜΕΑ. Είναι κάτι το οποίο είναι θεσμοθετημένο στην Ελλάδα με συγκεκριμένη νομοθεσία. Επίσης, είναι και θεσμοθετημένο από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα αναπηρίες. Η σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα αναπηρίες έχει υιοθετηθεί από το. Έχει επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2012 το Μάιο, είναι σε ισχύ σαν νόμος του κράτους. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, από μόνο του φυσικά δεν αρκεί. Ένας νόμος δεν φέρνει ποτέ την άνοιξη. Χρειάζονται πάρα πολλά χελιδόνια να δούμε για να πούμε ότι αυτή η άνοιξη θα έρθει και για τα ΑΜΕΑ. Είναι όμως απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα ήταν ένα ειδικό θέμα, το σημερινό θέμα, το οποίο το βάλαμε με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας και πιστεύω ότι μας ευαισθητοποίησε και η εισήγηση του κ. Νικόλσκη αλλά και το βίντεο που είδαμε και μας συγκλώνησε. Να καλέσω τον πρόεδρο της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνη, τον κ. Σολδάτο, να δώσει ένα αναμνηστικό δώρο στον ομιλητή μας. Και έχουμε χρόνο για λίγες ερωτήσεις μετά. Και να κάνουμε κάποια συζήτηση έτσι γιατί...
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πείτε και δύο λόγια, κύριε Σόγατο. Και απλά θέλω να συγχωρήσω, γιατί κάνει καταπληκτική δουλειά τόσα χρόνια και αξίζει επιβράβευση. Το μικρόφωνο λίγο, το κουμπάκι. Βέβαια, το δώρο μας δεν είναι εξεζητημένο. Για μας όμως, για τη μέρα ένα παιδιού και για τους αναπήρους γενικότερα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί είναι κατασκευές των παιδιών μας, των παιδιών της Μέρημνας, στα επαγγελματικά εργαστήρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων, κύριε Νικόλσκι, δεν θα αναφερθώ στο έργο της Μέρημνας, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον κύριο Κορομπίλη, γιατί είχε την πρωτοβουλία να προτείνει στη Μέρημνα να συνδιοργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Τον ευχαριστώ και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους ολόκληρης της Μέρημνας. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Νικόλσκι. Σήμερα τον γνώρισα πρώτη φορά. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Τον επιλέξαμε μαζί με τον κύριο Κορομπίλη σαν σημερινό μιλητή από τη διαμεσολάβηση ενός κοινού μας φίλου. Υπόθηκε, και έτσι είναι, ότι είχε προσκληθεί και ο κύριος Κουρουμπλής. Βέβαια, δεν τον προσκαλέσαμε με την ιδιότητα του Υπουργού. Ο κύριος Κουρουμπλής υπήρξε από τους προτεργάτες ίδρυσης του αναπηρικού κινήματος και ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Νικόλση για την αποδοχή της πρόσκλησης και φυσικά να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε ανάμεσά μας. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Και τη Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου, η οποία μας παρουσίασε ένα υπέροχο πρόγραμμα. Θα ανακαλέσω την κυρία την Περιφερειάρχη. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Νικόλση, καλώς ορίσατε στην Πιερία, και το λέω στην Πιερία γιατί θα πω αμέσως παρακάτω. Καταρχήν, Πρόεδρε, νομίζω ήταν πολύ σημαντική και για τον ένα Πρόεδρο, τον Κώστα τον Κοροπήλα, αλλά για τον κύριο Σολδάτο και τους εργαζόμενους της Μέρημνας Παιδιού η σημερινή συνδιοργάνωση, και νομίζω ότι αυτό το επιβεβαιώνει. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Εδώ στην Πιερία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον χώρο ευρύτερα της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, που είναι πολύ κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και το δείχνουν μέσα από την καθημερινότητά τους. Εμείς, σαν Περιφερειακή Ενότητα, αγαπητέ Δημήτρη, κάναμε μια μεγάλη καινοτόμα προσπάθεια, η οποία πραγματικά θα ευοδοθεί και ευοδώνεται μέσα από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων γύρω στις 150.000 ευρώ. Αποφασίσαμε να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο έργο μέσα στις τρεις παραλίες των Δήμων. Με την συνεργασία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κατερίνης, του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού και του Δήμου Δύο Ολύμπου, με δική τους επιλογή, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούν οι παραλίες, θα εγκατασταθεί το ΣΥΤΡΑΚ σε κάθε παραλία, για να μπορέσει αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, αυτά τα παιδιά, αυτά τα άτομα, να τύχουν όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά στο κομμάτι της ένταξή τους μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στην ενσωμάτωσή τους στους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πέρα από αυτό το κομμάτι, νομίζω το τι μπορεί να είναι προσβάσιμο για αυτές τις κατηγορίες, είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αποτελούν ένα μέλος από την οικογένεια τη δική μας. Και θέλω να αναφέρω και το εξής. Προηγουμένως, έτσι όπως έκλεισε το βιντεάκι, νομίζω ότι όλοι, μικροί και μεγάλοι που βρίσκονται εδώ, συγκινήθηκαν. Συγκινήθηκαν γιατί αυτά τα παιδιά, αγκαλιάζοντας τη μητέρα, πέρα από το τι της δίνουν, της δίνουν πρώτα απ' όλα την αγάπη τους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πέρα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί διάβασα εδώ τώρα, διαβάζοντας δικαιώματα και διακρίσεις που προσπαθούμε να εκμηδενήσουμε εδώ στην Πιερία και γενικότερα στο μέτρο που μπορούμε στην περιφέρεια τις διακρίσεις και να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα, ένα άλλο ιδιαίτερο κομμάτι νομίζω που πρέπει να δούμε είναι, εκτός από τα παιδιά, από τα άτομα, τα αμαία,
θα πρέπει να δει ο νομοθέτης, και τώρα μιλάω έτσι και σαν νομικός, είναι εδώ ο κύριος Δημινάς και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι, να δούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε και να θεσμοθετήσουμε δικαιώματα και να προστατεύσουμε τα άτομα που βρίσκονται κοντά, τις οικογένειες που βρίσκονται κοντά σε αυτά τα άτομα. Το πώς μπορούν να έχουν τα ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσα στον εργασιακό τους χώρο. Και επειδή αναφερθήκατε για τις γυναίκες στα ΑΜΕΑ και επειδή τυχάνω να είμαι μέλος της Επιτροπής, Ισότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ιδονά, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Αυτές οι γυναίκες που έχουν, οι μητέρες που έχουν αυτά τα παιδιά, θα πρέπει η πολιτεία να τις δώσει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για να μπορούν να στηρίξουν την οικογένειά τους και το παιδί τους. Είναι πάρα πολλά πράγματα που εκτός από τα άτομα, τα αυτά καθ' αυτά που έχουν τις ιδιαίτερες αυτές δυσκολίες, ανάγκες ή αναπηρίες, να μπορούμε να θεσμοθετήσουμε και ένα άλλο κομμάτι που περιβάλλει τις οικογένειες για αυτά τα άτομα. Είναι δύο πράγματα μαζί. Και νομίζω ότι, επειδή είδαμε και τον κύριο Κουρουμπλή στη Λευκάδα, στο συνέδριο της ΕΝΠΕ πριν από δύο μέρες, πραγματικά είδαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί από κανέναν, αν δεν το ξέρει, να του διακρίνει ότι έχει, ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ένας άνθρωπος πληθωρικός, ένας άνθρωπος δοτικός, ένας άνθρωπος με ευαισθησίες που νομίζω ότι ξεπερνά το κάθε τι και είναι ο παραδειγματισμός. Και εδώ κλείνω θέλοντας να πω ότι στις κοινωνίες μας δεν υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορεί η φύση να τους έδωσε κάποιο πρόβλημα, αλλά εμείς πρέπει οι υπόλοιποι να το ξεπεράσουμε και να τους δούμε, να τους βλέπουμε με τα ίδια μάτια που βλέπουμε τον καθένα μας, μικρό και μεγάλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαυρίδου. Ο κύριος Μαρούδης. Και όποιος άλλος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον ομιλητή μας, να έρχεται σιγά σιγά προς το βήμα. Κύριε Νικόλσκι, σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Λέγομαι Μαρούδης Πασχάλης, είμαι μαθηματικός και έχω μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Έχω εργαστεί με αυτά τα παιδιά και ζητήσατε να σας μεταφέρουμε κάποιες εμπειρίες μας. Λοιπόν, δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το θέμα της αποδοχής. Έχω δουλέψει σε μεγάλη γκάμα παιδιών, από πιο βαριές περιπτώσεις μέχρι πιο ελαφρές. Φέτος δουλεύω στη λεγόμενη παράλληλη στήριξη. Για τους μη ειδικούς, μιλάμε για το κανονικό σχολείο, στο οποίο με τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού εντάσσονται αυτά τα παιδιά. Η ανταπόκριση των παιδιών είναι από εκπληκτική ως συγκινητική, πάρα πολλές φορές. Και μάλιστα σήμερα το πρωί έβλεπα στο 5ο Λύκειο αφήσεις για την εβδομάδα των ΑΜΕΑ και μάλιστα σε έναν τοίχο σχεδιάσανε με σπρέι, με γκράφιτι, αναπηρικά καροτσάκια και τα σχετικά, που σημαίνουν ότι η ευαισθητοποίηση βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Βέβαια τα προβλήματα είναι πολλά, η κρίση οικονομική έχει χτυπήσει πολλές πλευρές και απόψεις, αλλά νομίζω προσπαθεί να στηθεί μια πολύ καλή προσπάθεια. Τα παιδιά αποδέχονται, σε άλλη χρονιά ήμουνα στο ΕΕΚ το λεγόμενο, Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπου συστεγάζεται με το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Κατερίνης. Η αγάπη μεταξύ των παιδιών είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη και η αποδοχή και η φιλία. Μακάρι όλη η κοινωνία να είναι τόσο ανοιχτή όσο τα παιδιά. Μια άλλη πτυχή που ήθελα να θέσω ήταν η της αναπηρίας. Σωστά αναφερθήκαμε στα παιδιά, αλλά ένα θέμα το οποίο νομίζω πρέπει να απασχολήσει τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας είναι ότι εν δυνάμει είμαστε όλοι ανάπηροι. Ένα ατύχημα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, έχουμε όλοι παππούδες, συγγενείς, άτομα σε διάφορες ηλικίες. Αυτό πρέπει να μας ευαισθητοποιήσει με την έννοια να μην μπαρκάρουμε πάνω στη ράμπα, να βοηθήσουμε έναν τέτοιον άνθρωπο όπου μπορούμε και φυσικά να φτιάξουμε υποδομές πρόσβασης. Η Κατερίνα είναι μια πόλη επίπεδη, είναι σημαντικό αυτό για όσους ασχολούνται με άτομα με αναπηρίες. Έχουν γίνει σημαντικά έργα, ράμπες, διαδραμίσεις, διάδρομοι τυφλών. Μας μείνει φυσικά πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι κινούμαστε σε καλό δρόμο και απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλων μας. Καλή δύναμη στο έργο σας και σας ευχαριστούμε. Μια μικρή μαρτυρία των όσων συμβαίνει στην πόλη μας. Να είστε καλά. Ναι. Γρήγορα, απλά να πω. Κάποιος άλλος θέλει να έρθει. Ναι. Ίσως να κάνετε δύο-τρία σχόλια για να σου κάνω μετά μια ερώτηση. Ωραία, κύριε Σοδάτα. Δύο λόγους σε εσάς είναι πιο πολύ. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον δικαστικό συμπαραστάτη. Αναφερθήκατε βέβαια, αλλά έμεσα. Ήθελα να ρωτήσω αν ο συγκεκριμένος θεσμός
περιορίζει τα δικαιώματα των αναπήρων και αν ναι, αν επίκειται η αναθεώρησή του. Και ένα μικρό σχόλιο για, πριν μου απαντήσετε, ένα μικρό σχόλιο για την προσβασιμότητα. Πριν αρκετό καιρό βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη σε μια ημερίδα για την προσβασιμότητα. Η μία από τις ηγήτριες γυναίκα μας έφερε ένα περιστατικό. Η κυρία η συγκεκριμένη είχε υπάρξει συνεργάτητα ενός παλιού δημάρχου της Αθήνας. Είχαν πάει λοιπόν προσκεκλημένοι σε μια γερμανική πόλη. Όταν μετά την επίσκεψη στην πόλη και λοιπά, λέει στη συνεργάτητά του. Βρέσει, λέει, εδώ έχουν πολλούς αναπήρους. Γιατί κυκλοφορούσαν τα αναπηρικά αμαξίδια. Λέει, εμείς στην Αθήνα δεν έχουμε κανέναν, λέει. Λέει, δήμαρχε, δεν έχουμε κανέναν, γιατί δεν μπορούν να βγουν έξω, του λέει. Απλώς το αναφέρω, η νοοτροπία και πώς το αντιμετώπιζαν πριν μερικά χρόνια. Ευχαριστώ. Ναι, ελάτε. Δύο ερωτήσεις ακόμα για να απαντήσει συνολικά. Καλησπέρα. Από την πλευρά της ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικός είμαι στην ειδική αγωγή από το 2002. Το κομμάτι όμως της αναπηρίας υπάρχει και στην οικογένεια, στο συγγενικό μου περιβάλλον. Αυτό που θέλω να εκφράσω, ο προβληματισμός μου, έχει να κάνει με το μετά το σχολείο. Δηλαδή, όσο μπορούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή, βοηθάμε τους μαθητές μας. Στο ΤΕΙ ειδικής αγωγής Κατερίνης κάνουμε πράξη το ότι βγαίνουμε έξω, δηλαδή σε πάρα πολλές δραστηριότητες, σε κομμάτια που εντάσσονται με το μουσικό γυμνάσιο, με τα υπόλοιπα γυμνάσια ηλίκια της πόλης, με τις θεατρικές παραστάσεις που κάθε χρόνο παρουσιάζουμε. Κάνουμε άνοιγμα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι μετά το σχολείο τι. Δηλαδή το κομμάτι της ανεργίας που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα περισσότερο στα άτομα με αναπηρία, στους δικούς μας μαθητές βλέπουμε ότι όλο και λιγότερο βρίσκουν μια κοινωνική και επαγγελματική ανταπόκριση. Θεωρώ λοιπόν ότι ο θεσμός των εργαστηρίων, των προστατευόμενων εργαστηρίων, η προστατευόμενη εργασία, η προστατευόμενη διαβίωση, θα πρέπει να είναι στόχος άμεσα της πολιτείας. Γιατί έχουμε πάει πίσω σε αυτό συγκριτικά με άλλες πόλεις της Ευρώπης. Έχω κάνει τα μεταπτυχιακά μου στο εξωτερικό και ξέρω πόσο πίσω είμαστε συγκριτικά εμείς σε αυτό το κομμάτι. Άρα νομίζω ότι πρέπει συνολικά να το δούμε. Δεν φτάνει μόνο το κομμάτι το εκπαιδευτικό, αλλά και η απασχόληση δίνει ένα δικαίωμα. Δικαίωμα έχουμε, ή όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις σχέσεις των ανθρώπων, σε όλα αυτά. Μάλιστα. Ελάτε. Ίτσιος λέγομαι, είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής και γονέας. Ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που σταμάτησε η κυρία Γιαννακίδου, είναι η καθηγήτρια στο σχολείο μας. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν αποφοιτήσει και τα έχουμε δώσει αναμνηστικά, τα έχουμε ξεπροβοδίσει από το σχολείο και το Σεπτέμβριο τα ξανασυναντούμε πάλι στο σχολείο. Έρχεται ο γονιός, θέλω να κάτσει μια χρονιά ακόμα. Οι καθηγητές το δέχονται γιατί το παιδί δεν έχει που να πάει. Έχουμε μια περίπτωση μόνο που πήγε στο ΤΕΙ. Ευχόμαστε όμως αυτό να συνεχιστεί, να μην μείνει, να τα επαγγελματικά δικαιώματα υπάρχουν στα ΤΕΕ ειδικής αγωγής, αλλά η ανασφάλεια, πού θα πάει, αν φύγει εκτός Πιερίας, να πάει στη Θεσσαλονίκη, πώς θα πάει, ποιος θα το μεταφέρει, όλα αυτά είναι προβλήματα. Τώρα από αυτά που αναφέρατε στην εισήγησή σας και συγχαρητήρια για την εισήγηση, σε όλα με γεμίζουν πολλούς προβληματισμούς και ο αγώνας του γονέα είναι καθημερινός. Για όλα πρέπει να σμπρώχνει ο ίδιος, να βοηθάει, να ανοίγει πόρτες. Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Από την καθημερινότητα, από το πρωί που θα ξεκινήσει η μέρα, μέχρι που να τελειώσει η μέρα. Ήταν η κυρία Αντιπεριφερειάρχης. Αυτό που έκανε όταν συναντηθήκαμε όλοι οι φορείς τον ΑΜΕΑ ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συγχαρητήρια και δεν είναι εδώ να τα ακούσει για το ΣΕΤΡΑΚ. Μαζευτήκαμε, μας άκουσε, έδειξε την ευαισθητοποίηση που είχε. Εκτός από αυτό, είδαμε και αυτά που αναφέρεται στην εισήγηση, την ενσωμάτωση. Την ψυχαγωγία. Το να μπει ένα παιδί, επειδή ο γιος μου έχει κινητική αναπηρία, να μπει μέσα στη θάλασσα, είναι άλλο πράγμα. Νιώθει ελεύθερα. Θα πλώσει τα χέρια, θα πλώσει τα πόδια του, θα κολυμπήσει. Είναι φοβερό δύσκολο, αν δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα, να βγει από μέσα. Θέλει δύο και τρία άτομα
να βγουν. Είναι ένα πρωτοπόρο για την εμπειρία και πιστεύουμε από την καινούρια χρονιά να λειτουργήσει. Τώρα, προσβασιμότητα. Και μέσα στην πόλη, επίπεδη πόλη, είπε κάποιος κύριος. Απλά πράγματα. Δεν μπορούμε. Είναι η διάβαση από το ένα πεζοδρόμιο και από το απέναντι πεζοδρόμιο δεν υπάρχει φαγωμένο το πεζοδρόμιο να πας απέναντι. Είναι κάπου πιο κάτω δεξιά, που κάτω πιο δεξιά είναι ο κάποιος κύριος ο οποίος είναι στην καφετέρια, πίνει το φραπέ απέναντι, σε κοιτάει και αν φωνάξεις και αν τον βάλεις και κάνει αυτοκόλλητα πάνω μπορεί να σηκωθεί και λέει έλα μωρέ και τι έγινε, να, μια στιγμή έναν καφέ πήρα και θα φύγω. Το εκλέγειν που ξεκινήσαμε, το εκλέγειν. Πας να ψηφίσεις το σχολείο με το παιδί, το σχολείο έχει σκαλοπάτια. Φωνάζεις, έλα βόηθα να μπούμε μέσα. Πας στην τάξη ένταξη στο δημοτικό σχολείο, είναι στο δεύτερο όροφο. Ασανσέρ δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ότι θα βελτιωθούν αρκετά. Κυρίως και ευχαριστούμε πάρα πολύ και να κλείσουμε με τον κύριο Δημινά για να απαντήσει συνολικά ο κύριος Νικόλσκι. Ο κύριος Δημινάς είναι ο ιδρυτής της Σχολής Γονέων πριν 27 χρόνια. Και να προσθέσω ότι είχα και την ιδέα τότε της ίδρυσης μέρημνας παιδιού εδώ στην Κατερίνη, διότι ήμουν τότε σε μια ομάδα που είχε κάνει κοινωνικής εργασίας η κυρία Νανάκου στη Θεσσαλονίκη, εκεί πάνω στο Ριτζίκι, παρακολουθούσαμε τα μαθήματά της κτλ. Και μετά, όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι. Την καλέσαμε λοιπόν για μία ομιλία εδώ στην Κατερίνη, γύρω στο 1975-77, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, εν πάση περιπτώσει, και ανέλαβα να κάνω το καταστατικό, κάναμε το σύλλογο και έδωσα και τη βάπτισα κιόλας, μέρημνα παιδί, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, να μην φαίνεται κάπως διαφορετικό. Τώρα εγώ ήθελα να απαντήσω στο εξής. Ετέθη το θέμα της δικαστικής συμπαράστασης νωρίτερα και από τον κύριο Σακητή και από τον κύριο Σολδάτου. Η δικαστική συμπαράσταση από την εμπειρία μου ως δικηγόρο έχει ορισμένα, ας το πω έτσι, μερικές αδυναμίες. Συγκεκριμένα, υπήρχαν παιδιά ή κάποιες μεγάλες ηλικίες οι οποίοι είχαν κάποια περιουσία, οικονομικά ήταν πάρα πολύ καλά, ευκατάστατοι. Είχαν κάποια προβλήματα νοητικά, αλλά δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό, παρόλο που φέραν ορισμένα πιστοποιητικά από ψυχιάτρους κτλ, που να μην μπορούν οι ίδιοι να διευθύνουν τα οικονομικά τους, να έχουν συναλλαγές με τράπεζες κτλ. Μπαίναν λοιπόν στη δικαστική συμπαράσταση και ο δικαστικός συμπαραστάτης κοιτούσε να εκμεταλλεύεται τις οικονομίες του. Δυστυχώς έχουν γίνει αυτά. Τώρα όσον αφορά για τη σχέση μας με τα παιδιά τα οποία έχουν και τους μεγάλους που έχουν τα προβλήματα αναπηρίας, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο διάσημος φυσικός και αστροφυσικός, ο Στίβεν Χόκινς. Ο Χόκινς είπε ότι σήμερα έχουμε περισσότερο ανάγκη από την ενσυναίσθηση οι άνθρωποι. Δηλαδή να μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου και μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το πρόβλημά του και ανάλογα να τον αντιμετωπίζουμε. Η ενσυναίσθηση και ο ανθρωπισμός. Το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημινά. Κύριε Νικόλσκι. Ένα μάλλον τελευταίο σχόλιο, πολύ γενικό για όλα αυτά που είπατε. Ξεκινώντας από το τελευταίο, όπως γίνεται πάντα. Και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Λοιπόν, χαίρομαι που το είπατε, είστε και δικηγόρος και επομένως έχετε και εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Είναι όπως τα είπατε. Κάποιοι εκμεταλλεύονταν μια τύπης αδυναμία, αλλά όχι ουσιαστική, για λόγους ευνόητους κυρίως οικονομικής έτσι, εκμετάλλευσης, τίποτα άλλο. Υπόθηκε λίγο, ο κ. Σολδάτος το είπε,
αν υπάρχει κάποια αλλαγή, δεν το γνωρίζω. Αλλά πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Αυτό είναι το δεδομένο. Εάν θα είναι άμεσες, δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα όμως πιέζουν. Η σύμβαση του ΙΕ συγκεκριμένα ορίζει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Επομένως, είναι θέμα χρόνου και στο ελληνικό δίκαιο να υπάρξουν τροποποιήσεις που ουσιαστικά θα υλοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 12 της σύμβασης του ΟΕΕ. Υπόθηκε πριν για την προστατευόμενη εργασία και για τη διαβίωση. Ναι, ενεργεία τεράστια, το είπα και πριν και στην εισήγησή μου. Τι θα γίνει μετά το σχολείο, πάλι αυτό που είπατε, προς τα που μπορεί να κινηθούν τα παιδιά, η αγωνία του γονιού, να ξαναπάει στο σχολείο, να ξαναπάει, δεν έχει τι να κάνει. Δεν μπορώ. Οι λύσεις τις γνωρίζουμε όλοι, τι πρέπει να γίνει. Σε μια οικονομία η οποία, ευρωπαϊκή οικονομία, και ειδικά η ελληνική που αυτό μας αφορά, βιώνει μια μεγάλη κρίση, όλο το εργατικό δυναμικό βρίσκεται και δέχεται πιέσεις, μην κρυβόμαστε, σίγουρα για τα άτομα αναπηρίας η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Δεν υπάρχει γι' αυτό διαφωνία. Μετά το σχολείο, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει εργασία. Μετά το σχολείο θα πρέπει να υπάρχει εργασία και για όλους, όχι μόνο για τα άτομα αναπηρία, και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και που και για αυτούς, ειδικά για τις νέες ηλικίες, ξέρουμε όλοι ότι η ανεργία είναι περίπου στο 50-60%. Θα μου πείτε, αυτό είναι δικαιολογία για τα άτομα αναπηρία που μας ενδιαφέρει να μην βρουν ποτέ δουλειά μετά το σχολείο? Όχι, δεν λέμε αυτό. Απλά συγκρίνουμε μια πραγματικότητα και βάζουμε τα πράγματα λίγο στο πώς πρέπει να τα δούμε με ένα μάτι λίγο πιο, δυστυχώς, πιο, να το πω, πιο ήπιο, με πιο ήπια ματιά. Μετά το σχολείο πρέπει να υπάρχει εργασία. Δεν μπορεί να υπάρχει σχολείο φόρου ζωής. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ακόμα και για να αναπτύξουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν αυτές οι πολιτικές. Για την ειδική αγωγή, είπε πριν και ο κύριος μαθηματικός, και νομίζω το και η συνάδελφό σας περίπου στο ίδιο κινηθήκατε. Η ειδική αγωγή είναι πολύ ευχάριστο αυτό που μεταφέρετε, ότι υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας ίσως κυρίως από το σχολικό περιβάλλον, τα παιδιά. Τα παιδιά πάντα είναι πιο ανοιχτά σε τέτοιου είδους αλλαγές. Είναι ευχάριστο, εγώ πραγματικά το ακούω, γιατί μου αρέσει έτσι, πηγαίνουμε, μιλάμε με τι συμβαίνει σε διάφορες πόλεις. Δεν είναι παντού το ίδιο. Η Κατερίνη, το είπα πιο πριν, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι μια προοδευτική πόλη και είναι μια ανοιχτή πόλη σε τέτοιου είδους αλλαγές. Και πιστεύω ότι είναι, το είπε και η κυρία Αντιπεριφερειάρχης, ότι είστε τυχεροί, ίσως και γεωγραφικά. Η πόλη σας είναι επίπεδη, δηλαδή μπορεί να γίνουν πράγματα που σε μια άλλη πόλη μπορεί να κοστίζουν περισσότερο. Αναφέρατε όμως ότι πας να περάσεις απέναντι, δεν υπάρχει ειδική ράμπα. Πρέπει να κάνεις γύρους, πρέπει να κάνεις πολλές αλλαγές. Είναι αυτό που είπα πριν. Αν δεν υπάρξει προγραμματισμός σε τοπικό επίπεδο και στο περιφερειακό επίπεδο, έτσι, να βάλουμε την πόλη μας σε μια λογική προσβασιμότητας και όχι μόνο για τα άτομα αναπηρίας. Μια γυναίκα με ένα καροτσάκι. Ένας πατέρας με ένα καροτσάκι. Γιατί και αυτοί οι καροτσάκια πηγαίνουν, δεν πάνε μόνο οι μητέρες. Πώς θα κινηθεί δηλαδή? Εγώ το ένιωσα όταν είχα το παιδί μου μωρό και με το καροτσάκι θα έπρεπε δηλαδή. Τι να σας πω δηλαδή. Είχα πιαστεί, να το πεις πολύ απλά, σηκώνω το καρότσι από το πεζοδρόμιο στο ένα. Γινόμουν, ας πούμε, Σούπερμαν. Και σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή ένα άτομο αναπηρία τι δυσκολίες έχει. Εγώ μπορεί να έχω μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα αυτό και λόγω της εργασίας μου, περισσότερο από κάποιος άλλος. Ή μάλλον αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι, το λογικό. Που δεν έχει μάλλον αυτός που είπατε πριν, ότι πάρκαρα λίγο στην καφετέρια και τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Βρέθηκε και ένας ανάπηρος να περάσει. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπιών. Όπως είπε και ο συνάδελφός σας εύστοχα πριν, στο σχολείο φαίνεται να είναι πιο δεκτικά τα παιδιά. Μπορεί αυτό να είναι απλά μια εικόνα, μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο, ειδικά φαντάζομαι ότι στα μικρά σχολεία δεν είναι εύκολο ένα παιδί με μια
αναπηρία να γίνει εύκολο ίσως αποδεκτό. Στα πιο μεγάλες ηλικίες αυτό γίνεται πιο κατανοητό. Υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες. Όλα αυτά συνδέονται με την μισθοποίηση, ενημέρωση παιδιού, γονιού και κοινωνίας. Εγώ θα κάνω μια ευχή και τελειώνοντας. Το βίντεο πριν που έτσι είδαμε έδειξε τις δυσκολίες που θα συναντήσει μια μητέρα που πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί με σύνδρομο Down, στον εργαστή, στο να ζήσει, στο να φτιάξει το ποδήλατο με τον μπαμπά του. Αλλά αυτές οι δυσκολίες είναι και για τους υπόλοιπους, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, για όλους. Δυσκολίες στον εργαστή, στο πού θα ζήσει, στο πώς θα βρει λεφτά. Επομένως, αυτό που λέμε πολλές φορές, το λέμε κάποιοι, δεν είναι το άτομο με αναπηρία που νοσεί, είναι η ίδια κοινωνία που νοσεί. Και είναι η ίδια κοινωνία στο πώς θα προσεγγίζει τα άτομα αναπηρίας. Θα τα κάνει αποδεκτά ή όχι. Τελειώνοντας, χαρακτηριστικό παράδειγμα, θυμάμαι πριν, πρόσφατα μάλλον, ένας υπουργός κυβέρνησης, πριν πολλά χρόνια, δεν είναι της κρίσεως, ήταν υπουργός που είχε λεφτά. Σε μια κουβέντα μου ανέφερε, α, ναι, άτομα αναπηρίας, ναι, πολύ καλές οι πολιτικές, τις γνωρίζαμε. Υπουργός, νούμερο ένα, να πω έτσι πολύ λαϊκά. Αλλά αυτά που κοστίζει για ένα άτομο αναπηρίας, εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά για 100. Και όταν μπαίνει η λογική της πόσο κοστίζει για τον έναν και πόσο κοστίζει για τους 100, τότε εκεί υπάρχει αυτό που συναντάμε όλοι και λέμε ότι μα, κάτι δεν δουλεύει σωστά. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα αλλάξει, ότι οι πολιτικές δεν θα σχεδιάζονται μόνο, θα εφαρμόζονται, και να μην μπούμε στη λογική του βραχυπρόθεσμου κόστους, που σίγουρα εκεί υπάρχει ένα μείον, στη λογική ενός μακροπρόθεσμου κόστους, το οποίο είναι υπέρ των ατόμων αναπηρίας, εφόσον αυτός είναι ο σκοπός να ενσωματωθούν στην κοινωνία και που αυτό θα επιφέρει μόνο καλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Η επόμενη ομιλία μας θα είναι με δύο ομιλητές, ο πρώην υπουργός ο Βίρον Πολύδωρας και ο πρώην υπουργός ο Γιάννης Πανούσης. Θα μας μιλήσουν με θέμα η ελληνική ταυτότητα. Αξίζει τον κόπο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα και καλό σας βράδυ.